Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεμάτη από όλα και από ό,τι είδαμε και χθες το βράδυ, έτσι, όσοι παρακολουθήσαμε τους διαλόγους, αν κανείς μπορεί να τους πει έτσι, στη Βουλή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν κάτι μεταξύ διαλόγου, παράστασης, αντιπαράθεσης. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει ακόμα ακριβώς την ορολογία. Πάντως, έτσι, αστειευόμενοι και με κάτι φίλες μου, είπαμε ότι τουλάχιστον αυτό που καταλάβαμε από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι σίγουρα θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλη τη χώρα, σύντομα. Έτσι, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Πάμε όμως τώρα να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Και μεγάλη ανησυχία έτσι έχει προκαλέσει το συμβάν του σεισμού και του τυφώνα, αυτού του σεισμού πραγματικά από τυφώνα που πέρασε και έπληξε τις Φιλιππίνες. Πλέον γίνεται λόγος για 10.000 νεκρούς, πάνω από 10.000 νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια, ηλεκτρικοί πυλώνες στο έδαφος, αυτοκίνητα που έχουν ανατραπεί, δρόμοι γεμάτοι ερείπια και επιζώντες που αναζητούν απεγνωσμένα τροφή και βοήθεια. Είναι η τραγική εικόνα των Φιλιππίνων αυτή την ώρα. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν περάσει τυφώνες από τις Φιλιππίνες, αλλά οι αρχές κάνουν πλέον λόγο ότι είναι η φωνικότερη φυσική καταστροφή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, οπότε δεν πρόκειται για τον οποιοδήποτε τυφώνα. Τα θύματα είναι πολλά και ίσως ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί έτσι με το πέρασμα των ημερών, γιατί ακριβώς εικόνα δεν υπάρχει. Είναι και περιοχές που είναι επαρχίες, χωριά κτλ. Και δεν μπορούν να καταμετρήσουν ακόμα τους κατοίκους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί αυτός ο αριθμός να αυξηθεί κατά πολύ. Βλέπουμε και τις εικόνες αυτή τη στιγμή από τις Φιλιππίνες. Από ό,τι έμαθα κι εγώ, κάθε χρόνο υπάρχει πάντα επιφυλακή για τους τυφώνες. Αυτή την περίοδο, υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος στη χώρα που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τους τυφώνες που περνάνε τη χώρα. Αλλά κανείς δεν περίμενε ότι φέτος θα είναι έτσι φωνικός αυτός ο τυφώνας, από τον οποίο πραγματικά κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με την αίθουσα σύνταξης, να ακούσουμε και να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Βλέπετε και τις εικόνες, προφανώς αυτό είναι κάποιο δημόσιο κτίριο, κάποιο σταθμός, που όπως και εμείς ξέρουμε από έτσι φυσικές καταστροφές, μετά μαζεύεται ο κόσμος μέχρι να δει πού είναι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τι απέγινε το σπίτι. Είναι και αποκλεισμένες πολλές περιοχές, οπότε και αυτοί οι άνθρωποι και το σπίτι τους να έχει σωθεί, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί έχουν κλείσει τις περιοχές αυτές μέχρι να δώσουν το πράσινο φως να επιστρέψουν οι οικογένειες στα σπίτια τους και ό,τι απέμεινε από αυτό. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την αίθουσα σύνταξης και τον Μάριο Μπούμπη για να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα πολλά να σας παρουσιάσουμε σήμερα.
σε νοιάζει που θα πάω, αλλά χίλια κι αν φυλάω, αν τα πίνω και τα σπάω, έτσι γουστάρω εγώ. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Μάριο Μπουμπή να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Εμείς δώσαμε έτσι το ιστορικό του τυφώνα αυτού, Μάριε. Να δούμε όμως τώρα ποια είναι τα νεότερα, γιατί αυτή τη στιγμή οι αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 10.000 νεκρούς. Όπως είπα όμως και εγώ προηγουμένως, επειδή είναι δύσβατες οι περιοχές αυτές, επειδή πρόκειται για επαρχία και χωριά, η καταμέτρηση των θυμάτων δεν είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση και μπορεί ο αριθμός αυτό να αυξηθεί μέρα προς μέρα, ναι. Καλησπέρα σας. Όντως είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Η καταμέτρηση είναι αρκετά δύσκολη και από ώρα σε ώρα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ο απολογισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 10.000 νεκρούς. Αυτή τη στιγμή ο τυφώνας Χαγιάννη κινείται από το Βιετνάμ προς τις περιοχές της Νότιας Κίνας, αποδυναμωμένος όμως ευτυχώς σε τροπική καταιγίδα, κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν αναμένουμε αυτό το μέγεθος της τραγωδίας. Ενώ η κυβέρνηση των Φιλιππινών έχει κηρύξει διάφορες περιοχές της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ ταυτόχρονα έχει εφαρμόσει ακόμη και στρατιωτικό νόμο για να αποφευχθούν και να περιοριστούν στην ουσία οι λαιλασίες στις οποίες προχωρούν διάφοροι κάτοικοι για να μπορέσουν να επιζήσουν και να επιβιώσουν. Επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη διεθνής συντονισμένη βοήθεια αρρωγής από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι αποστέλουν όχι μόνο οικονομική βοήθεια αλλά και υλικοτεχνική, όπως επίσης και τρόφιμα. Ενώ δηλώσεις υποστήριξης έχουν φτάσει να γίνονται ακόμη και από τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Είναι κάτι άλλο που θέλατε να ρωτήσετε σχετικά? Ναι, με αυτό. Να πούμε ότι βέβαια έτσι αποδυναμωμένος έφτασε και ως τροπική καταιγίδα στο Βιετνάμ, ναι, και στο νότιο τμήμα της Κίνας, βέβαια καμία σχέση με το φυσικό αυτό φαινόμενο, καταστροφικό φαινόμενο που έπληξε τις Φιλιππίνες. Φαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί σε αυτή την ένταση. Προς το παρόν στο Βιετνάμ υπάρχουν 12 νεκροί και 60.000 εκτοπισμένοι από τις κατοικίες τους, ενώ στην Κίνα υπάρχουν 3 νεκροί και 150.000 εκτοπισμένοι, ναι, πόλεις από τις κατοικίες τους. Ναι, δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, επειδή αυτές τις περιοχές, Μάρια, κάθε χρόνο τους πλήττουν οι, ναι, τυφώνες, ναι, αν αυτός ο αριθμός που μας είπες τώρα, που πλέον αναφερόμαστε στην τροπική καταιγίδα, αν είναι δηλαδή ένας αριθμός που τον βρίσκουμε πάνω κάτω και κάθε χρόνο που περνάει τυφώνας από αυτές τις περιοχές. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένος, είναι πολύ ακραία τα μεγέθη. Όχι για τις Φιλιππίνες, ενώ τώρα για το Βιετνάμ, γιατί όταν μιλάμε για τροπική καταιγίδα δεν μιλάμε για φωνικό, ναι, τυφώνα για πλέον. Για το Βιετνάμ πλέον, στη μορφή της τροπικής καταιγίδας, στη μορφή κάποιων δεκάδων νεκρών και χιλιάδων εκτοπισμένων, ναι, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σχεδόν κάθε χρόνο. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν θα. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Μάλιστα, ωραία, σε ευχαριστούμε. Αυτό. Να είστε καλά. Θα δούμε λοιπόν τελικά τους τελικούς αριθμούς, αλλά ξέρετε κάτι, σε αυτά τα μεγέθη, άμα μιλάμε τώρα για 10.000 θύματα, τόσους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, αυτά τα σπίτια έχουν χτιστεί με κόπο. Δεν είναι έτσι, άντε και φτιάχνουμε καινούριο σπίτι, όπως είναι σε όλες τις περιοχές και πόσο μάλλον έτσι σε χώρες τέτοιες και σε επαρχίες που οι άνθρωποι ζουν
μόνο με τα απαραίτητα. Πάμε όμως τώρα σε κάτι άλλο που θα ταλαιπωρήσει εμάς πάλι και θα ταλαιπωρήσει και τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο γρήγοροι και τόσο εξοικειωμένοι με τα τεχνικά μέσα, διότι ξεκινάει λοιπόν τώρα το Taxis.net και έχουμε πάλι τα ωραία σήματα για την επόμενη χρονιά. Ίσως πολλοί θα επιλέξουν ξανά να καταθέσουν τις πινακίδες τους. Βασίλης Αριμπαλίδης, car expert εδώ στην τηλεφωνική γραμμή, να μας δώσει λίγο τις κατευθύνσεις, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ηλεκτρονικά θα καταβάλουμε τις αιτήσεις μας και ηλεκτρονικά θα πάρουμε και το σήμα μας φέτος. Βασίλη. Καλησπέρα. Τροπική καταιγίδα θα έλεγα κι εγώ, να χρησιμοποιήσω και έναν όρο που λέγατε πριν από λίγο, αλλά για τα οικονομικά κάθε οικογενειακού προϋπολογισμού. Mm. Από σήμερα, θεωρητικά, γιατί είναι, στην πράξη είναι λίγο αδύνατο, μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφτεί την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και να μπει παραπληκτρολογώντας το αφημί του και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να τυπώσει τα χρήματα που θα πρέπει να καταβάλει είτε για τα τέλη κυκλοφορίας, ναι, είτε για όλους αυτούς τους περίφημους φόρους. Όμως τώρα, εγώ πριν από λίγο που μπήκα για να το δοκιμάσω, δεν ισχύει ακόμα, δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Ήθελες εσύ να πας πρώτος να πληρώσεις. Όχι, ήθελα να το δοκιμάσω για να δω. Λες κάτσε μη δεν λειτουργεί μετά. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δεν είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Πληκτρολογείς μόνο τα αφημί, τον αριθμό κυκλοφορίας και σου βγάζει. Το εκτυπώνεις, Βασίλη. Ορίστε. Τι κάνεις, το εκτυπώνεις. Το εκτυπώνεις αυτό και με αυτό το χαρτάκι πηγαίνεις σε κάποια τράπεζα, ναι, και πληρώνεις το ποσό το οποίο σου αναλογεί όσον αφορά φυσικά τα τέλη κυκλοφορίας, τον φόρο πολυτελείας και πάει λέγοντας. Τώρα εδώ να σημειώσουμε, να πούμε το εξής, ότι τα αυτοκίνητα, τα τέλη δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, όσα αυτοκίνητα έχουν ταξινομηθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου του 2011, ναι, θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τον κυβισμό. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο από 1.358 κυβικά εκατοστά μέχρι 1.548, ο ιδιοκτήτης πληρώνει 240 ευρώ. Ναι. Από 1.739 έως 1.928, 300 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα ανέβουμε πιο ψηλά από 3.000 ένα κυβικά εκατοστά έως 4.000, εκεί τα τέλη κυκλοφορίας αγγίζουν και τα 1.000 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά τώρα τα αυτοκίνητα, τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2011 και μετά, οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι οι ιδιοκτήτες τους πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, το λεγόμενο CO2. Τελικά δηλαδή, τι συμφέρει, Βασίλη, δεν έχω καταλάβει. Το αυτοκίνητο να είναι καινούριο ή να είναι παλιό, δεν έχω καταλάβει. Άμα είναι παλιό, δηλαδή πριν από την 1η 11 του 2011 πληρώνει ανάλογα με τον εκυπισμό. Άμα είναι καινούριο, από 1η 11 του 2011 και μετά, μέχρι σήμερα, πληρώνει ανάλογα με το πόσο μολύνει το περιβάλλον. Ωραία. Ένα αυτοκίνητο, ας πούμε τώρα, μεσαίου μεγέθους και ισχύς. Τώρα, συνήθως τα μεσαίου μεγέθους, βέβαια τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μεσαίου μεγέθους, αλλά έτσι μια εικόνα για να δώσω. Αν εκπέμπει ένα αυτοκίνητο 130 γραμμάρια του, το πολλαπλασιάζεις επί το 1/10 και βγάζεις το τελικό ποσό. Ναι, τι συμφέρει τελικά, να έχεις καινούριο, να έχεις παλιό. Συμφέρει να αγοράσουμε καινούριο αυτοκίνητο, αλλά πόσοι έχουν τα χρήματα να αγοράσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει ακόμα η φορολογία στα τέλη κυκλοφορίας, θα δούμε πραγματικά μαζική, στην κυριολεξία φέτος υπολογίζεται μαζική, ναι, εκατοντάδες χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι θα καταθέσουν τις πινακίδες των αυτοκίνητων. Αυτό που είπα και ο Μπρούμες. Ότι την αναδρομική ισχύ του φόρου πολυτελείας. Όσοι δηλαδή πούλησαν τα αυτοκίνητά τους, ναι, το τέλος του 2012, εδώ να δώσουμε λίγο έμφαση, ναι, γιατί δεν είχαν χρήματα να το συντηρήσουν, ναι, καλούνται φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου, να πληρώσουν φόρο πολυτελείας. Πλάκα κάνεις. Ναι, είναι η αναδρομική ισχύ για αυτοκίνητα πάνω με κυβισμό πάνω. Αυτοί που πουλήσαν το αυτοκίνητό τους πριν ένα χρόνο. Ναι, αυτό. Πες ότι το τέλος του 2012 δεν είχες χάσει τη δουλειά σου, δεν είχες. Ναι, και χρήματα, θα πληρώσεις τώρα, δεν είμαστε καλά. Και θα πληρώσεις τώρα για χρήση του 2011, του 2012, αυτό ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα με κινητήρες πάνω από 1.900 κυβικά. Δεν τους πιάνεις πουθενά τελικά. Ναι, είναι απίστευτο. Η φορολογία, μην ξεχνάμε ότι η φορολογία στο κομμάτι του αυτοκινήτου έχει αλλάξει τα τελευταία 3-4 χρόνια πάνω από 30 φορές. Είναι απίστευτο, αδιανόητο.
Να σας πω και μία είδηση. Καλά λέγανε χθες στη Βουλή. Ποιος ο λόγος να μιλήσει και ο κύριος Τουρνάρας, αφού θα τα πει όλα ο κύριος Πρωθυπουργός, τι θα προσθέσει. Σωστό. Και να πούμε και μία είδηση των τελευταίων ωρών. Από την Παρασκευή το βράδυ και μετά βγήκε ένα καινούργιο νομοσχέδιο όπου καταργείται ο φόρος πολυτελείας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα μου πείτε πόσα είναι αυτά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα 5, 10. Μπορεί να είναι 4, 5, 6, 6, 7 αυτοκίνητα ηλεκτρικά μπορεί να είναι. Φάνε λες, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Μα, δηλαδή, αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει ούτως ή άλλως. Αυτό θα βοηθήσει και πολύ στο δωρεάν WiFi. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτά πάνε μαζί κάπως. Και εδώ να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Εκτός από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, θα αλλάξει και ο τρόπος φορολόγησης των αυτοκινήτων που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, όσο αλλάζει το, όσοι θέλουν να εισάγουν ένα αυτοκίνητο, θα αλλάξει και αυτό το καθεστώς. Θα μάθουμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες. Τι εννοείς, δηλαδή θα αλλάξει η... Θα καταργήσουν και το φόρο πολυτελείας, τα ΙΟΤΑΧΗ, ναι, τα επιβατικά, τα οποία έχουν έρθει από άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 15 Μαρτίου του 2010. Δηλαδή, αν εσύ θες να φέρεις ένα μεταχειρισμένο του 2009... Αν το φέρεις τώρα, ας πούμε... Αν το φέρεις τώρα και φέρεις ένα μάξι του 2009, δεν θα πληρώσεις φόρο πολυτελείας. Άρα θα το πάρεις πολύ πιο φθηνό. Αν θέλεις να πάρεις ένα αυτοκίνητο... Ναι, οπότε πάλι δεν ενισχύουμε την ελληνική αγορά, αν θέλεις. Την ελληνική αγορά δεν την ενισχύουμε καθόλου. Αλλά όχι, τώρα εννοώ ότι δεν δίνει και κάποιο κίνητρο να αγοράσει κανείς έστω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Τώρα νομίζω ότι θέλουν να καταστρέψουν τελείως την αγορά του αυτοκίνητου. Μην ξεχνάμε ότι... Τώρα θα είναι και πιο φθηνό να εισάγεις το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν πρόκειται να πάρεις έτσι κι αλλιώς πιο καινούριο από το 2009, οπότε εντάξει. Πάντως, μην ξεχνάμε ότι 50.000 τουλάχιστον εργαζόμενοι από τον κλάδο του αυτοκινήτου έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Ναι, αυτό και μόνο είναι πάρα πολλά. Ο κλάδος των αυτοκινήτων έχει πτώσει 99%. Γύρω στο 85% είναι το πραγματικό. 85%, 99% σου λέω εγώ, γιατί εντάξει, κάνουν να δουν πελάτη η μήνα. Το 99% μπορεί να το πεις αν αναλογιστούμε ότι άλλο είναι να πουλάς ένα αυτοκίνητο των 1.000 κυβικών εκατοστών. Και άλλο είναι να πουλάς ένα αυτοκίνητο των 3 και 4.000 κυβικών εκατοστών. Καλά, εκεί είναι 100%, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει καθόλου εισαγωγή πια. Να φανταστείτε ότι τα αυτοκίνητα τα οποία πουλούνται, τα καινούργια, τα μισά, είναι τα λεγόμενα αυτοκίνητα fleet. Τα νοικιάρικα, τα εταιρικά και όλα αυτά. Δηλαδή η λιανική πώληση έχει σχεδόν πεθάνει. Μόνο 25.000 περίπου Έλληνες αγοράζουν. Ναι, αλλά γιατί δεν δίνουν ένα κίνητρο, Βασίλη, έτσι να πάρει κανείς ένα μεταχειρισμένο δεν αυτοκίνητο. Δεν δίνουν κίνητρο, αντικίνητρα δίνουν για να μην αγοράζει ο κόσμος αυτοκίνητα. Και όχι μόνο αντικίνητρα, δίνουν αντικίνητρα για να τα πουλάει, να τα σκοτώνει. Ή έστω ένα μικρού κυβισμού καινούριο αυτοκίνητο. Θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, έβαζες φόρους, τεκμήρια, δεν ξέρω εγώ τι, σήματα ακριβά και σε αυτοκίνητα παλιά, μεγάλου κυβισμού, τουλάχιστον δώσε ένα κίνητρο. Δηλαδή, γιατί άμα κάνω εγώ στον, ας πούμε, το οικογενειακό μου τον υπολογισμό, ένας άνθρωπος και πει ότι ξέρω εγώ με 3-4 χρόνια αυτά που κάνω οικονομία από τους φόρους και όλα αυτά που θα έπρεπε να πληρώσω, με συμφέρει που λέει ο λόγος να πάω να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ένα μικρό, τουλάχιστον κάτι. Ισχύει, αλλά δεν βγάζει άκρη. Αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Αυτό που λες ισχύει, δηλαδή οι φόροι που μπορεί να πληρώσει ένα αυτοκίνητο με αρκετά κυβικά είναι πολύ περισσότερο από την πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Δηλαδή μπορεί να πληρώσει για ένα αυτοκίνητο 3-4-5.000 ευρώ με τέλη κυκλοφορίας, φόρο πολυτελείας, φόρο το ένα, φόρο το άλλο. Οπότε σε 2 χρόνια να έχει βγάλει, ας πούμε, τα λεφτά ενός καινούριου αυτοκίνητου που θα έπαιρνες, ας πούμε, 10.000 ευρώ. Όλοι περιμένουν μήπως αλλάξει αυτή η περιβόητη φορολόγηση των αυτοκινήτων. Τη δίνουν με πιο σοβαρό μάτι οι άνθρωποι του Υπουργείου. Νομίζω ότι εκεί έχει πλεχτεί και ο κόσμος, Βασίλη, γιατί σου λέει τώρα, επειδή έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές, λες, θα πουλήσω, ξέρω εγώ, το παλιό, να πάρω ένα πιο μικρό καινούριο, ας πούμε. Μετά μπορεί να δεις ξαφνικά να αλλάζει και να ξαναφορολογούνται τα καινούρια πιο πολύ από τα παλιά. Δηλαδή, πάλι δίκιο έχεις. Εκεί δυστυχώς το κράτος... Δεν έχουμε βγάλει άκρη, αλήθεια είναι. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε πάρα πολλές πινακίδες να καταδέτονται. Έτσι, γιατί ο άλλος, επειδή τζάπα πουλούνται πλέον τα αυτοκίνητα, προτιμάς να καταθέσεις πινακίδες και να λες, δεν πειράζει, το έχω, ας πούμε, παρκαρισμένο, μέχρι να αποφασίσουν τι θα κάνουν και τι θα φορολογήσουν και πώς θα το φορολογήσουν. Παρά να πουλήσει, ας πούμε, το αυτοκίνητο που μπορεί να το έχει αγοράσει για 20-25-30.000 ευρώ, να το δώσει τώρα για 2.000. Δηλαδή, μην έχει πληρώσει 100.000 ευρώ και δεν το δίνει. Εντάξει. Αυτά είναι. Μάλιστα, πραγματικά... λοιπόν, να επιστρέψουμε στο αρχικό θέμα ότι από σήμερα
Εσύ δοκίμασες, δεν λειτουργεί ακόμα, αλλά από σήμερα υποτίθεται θα λειτουργήσει το online σύστημα, ναι, το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις κληροφοριακών συστημάτων θα μπορεί ο καθένας να πληρολογεί το αφημί, τον αριθμό κληροφορίας του αυτοκινήτου και από εκεί και πέρα να κατεβάζει τα ραβασάκια για να μπορεί να πηγαίνει στις τράπεζες και να πληρώνει. Ακριβώς. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Εγώ τώρα θέλω να πάμε λίγο να δούμε κάποια αποσπάσματα από τους διαλόγους, τις αντιπαραθέσεις, το θέατρο του παραλόγου, πείτε το όπως θέλετε, που διαδραματίστηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάμε λίγο να δούμε και να θυμηθούμε για εσάς που παρακολουθήσατε και να δείτε κι εσείς που χθες το βράδυ ίσως είχατε επιλέξει να πάτε να κοιμηθείτε. Για πάμε. Αισθάνεστε πετυχημένος, ήσυχος? Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Κοιτάξτε με, δεν είναι κακό. Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι, κοιμάστε ήσυχος τα βράδια, κύριε Πρωθυπουργέ? Με την ίση και την αμετροέπεια έχετε ίση, έχετε αμετροέπεια και τώρα το ρίξατε στο ψυχογραφικό. Κοιτάω από εκεί για να μην γελάω. Μπράβο, χειροκροτήστε. Χειροκροτήστε. Αλλά δεν είστε για γέλια, για κλάματα είστε. Και δεν είστε για γέλια, διότι ο λαός υποφέρει. Υποφέρει, κύριε συνάδελφε, ο λαός. Υποφέρει ο λαός από την πολιτική σας. Ωραίες ατάκες όμως είχε χθεσινή βραδιά. Για πάμε να δούμε άλλο ένα απόσπασμα. Κατά παράβαση του κανονισμού δώσατε 5 λεπτά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε 10. Θα έπρεπε να του δώσετε 10 να μιλήσει 20. Γιατί όσο μιλάει δίνει πόντους δημοσκοπικούς στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι πραγματικός χορηγός μας. Καταλαβαίνω όμως τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Να τον έχει αποκλειστικό συνεταίρο και να τον αντικαθιστά, να του παίρνει και τον χρόνο. Επί της ουσίας, να τον υποκαθιστά. Επί της ουσίας, εγώ στην πρόσκληση για μονομαχία, ένα θα απαντήσω. Κύριε Βενιζέλε, δώσατε την ευκαιρία να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας. Για να μάθω πώς μονομαχούν στο Ελπάσο. Στη μονομαχία, λοιπόν, θα είμαι παρόν. Κύριε Τσίπρα, σας συγχαίρω γιατί έχετε προσφύγει στην αμερικανική βοήθεια προκειμένου να σας εκπαιδεύσουν οι Αμερικάνοι. Αυτό που βάλατε ως στόχο στο Τέξας είναι τρίπιο δολάριο. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε χθες. Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν το αναμενόμενο. Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι ποιος το είπε ότι... Ποιος ο λόγος για την ταλαιπωρία? Εντάξει, πάντα μία ψηφοφορία είναι μία δημοκρατική ενέργεια που πρέπει να τη σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα οι διάλογοι που γίνανε χθες, θα έλεγα, είχαν ιδιαίτερο από διαφορετικής άποψης ενδιαφέρον. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα του govastileto.gr να δούμε τι έχουμε μέχρι αυτή την ώρα στο χώρο της γυναίκας και των celebrities.
πάρω εγώ. Τι σε νοιάζει που θα πάω, άλλα χίλια κι αν φυλάω, αν τα πίνω και τα σπάω, έτσι γουστάρω εγώ. Τι κάνει κλακ κλακ, τι κάνει knock knock, τι άλλο θα μπορούσε να είναι από την Γόβα Στιλέτο που κάνει σταθερά το πάτημά της στο χώρο του ίντερνετ και δίνει τη γυναικεία άποψη στα πράγματα και όχι μόνο με όλες αυτές τις κατηγορίες που ανανεώνονται καθημερινά. Έχω την Αγγελική στην τηλεφωνική γραμμή, εδώ η γυναίκα με την Γόβα που συνομιλούμε στην εκπομπή εδώ στο web. Αγγελική, εδώ καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Καλά, είμαστε. Αν και ο καιρός, πρέπει να σου πω, είναι λίγο περίεργος, είναι λίγο μέτριος. Ακριβώς, έχει πολύ γρασία. Πάρα πολύ γρασία. Δεν ξέρω και νομίζω ότι μαζί με τον καιρό είμαστε έτσι κι εμείς κάπως. Είμαστε και εμείς κάπως, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι όταν ο καιρός δεν αποφασίζει, θα βγάλω τώρα ηλιοφάνεια, θα βρέξω, όμως, θα μπορεί... κρυώσω, τι θα κάνω, έτσι. Και έτσι είμαστε κι εμείς. Ούτε ξέρουμε πώς να ντυθούμε, ούτε ξέρουμε γενικά. Σωστά. Άλλωστε με αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική έτσι, σκηνή της χώρας, βγαίνεις και από τα ρούχα σου με αυτά που ακριβώς. Βλέπεις. Κάποια άλλα πράγματα βέβαια τα ξέρουμε ακριβώς. Έτσι. Κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι ο καιρός μας βγάζει εντελώς από την γραμμή μας και από την σκέψη μας και από το σταθερό περπάτημά μας με την Γόβα Στιλέτο. Πάντα με την Γόβα Στιλέτο. Για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ποτέ, πάμε να δούμε τι θέματα μας έχεις ετοιμάσει σήμερα. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει προκαλέσει αρκετά, γιατί πρόκειται για μία μεταμόρφωση μιας κοπέλας, θα έλεγα. Μεταμόρφωση πολύ με την έννοια σωστά, ότι αλλιώς τη γνωρίσανε παιδιά και γονείς. Χάνα Μοντάνα. Το κοριτσάκι με το κυματιστό, το μαλάκι, το αυτό. Το γλυκό, το καμία ρομαντικό. Καμία σχέση που έμενε στο σπίτι έτσι του κάθε παιδιού, αποδεκτό από τους γονείς και τα λοιπά το σύριαλ. Ακριβώς. Και ξαφνικά βλέπουμε μια γυναίκα με κοντό ξανθό μαλλί. Δεν μας θυμίζει σε τίποτα το προσωπάκι της γλυκιάς Χάνα Μοντάνα. Ακριβώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας βλέπετε μια εικόνα. Το θέμα είναι ότι η εικόνα αυτή συνεχίζεται και έχει να κάνει με τα MTV Awards, τα MTV EMA. Τα European δηλαδή, τα ευρωπαϊκά MTV Awards. Τα οποία έγιναν χθες Κυριακή, από χθες το βράδυ απασχολούν το ξένο τύπο. Ναι. Ωραία, να δούμε ολόκληρη λίγο την Miley Cyrus, πώς επέλεξε να εμφανιστεί. Έχουμε φωτογραφία που φαίνεται ολόκληρη. Ήταν μια εμφάνιση που σόκαρε, δηλαδή ακόμα και για το προχωρημένο κοινό. Ακριβώς. Του MTV. Και δεν ήταν μόνο η εμφάνιση της η οποία σόκαρε. Ήτανε ότι κάποια στιγμή έβγαλε από το τσαντάκι της ένα τσιγάρο. Ακριβώς. Το άναψε, κάπνισε λίγο, αλλά το θέμα είναι ένα ύποπτο τσιγάρο, μαριχουάνα όπως αναφέρει ο ξένος τύπος. Πάμε λίγο να... Δεν ξέρουμε τώρα τι ήταν μέσα, απλά το στυλ ας πούμε ναι. Πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα MTV Awards στα ευρωπαϊκά, στο Άμστερνταμ. Mm-hmm. Πάρα πολλοί έτσι, διάσημοι stars, τραγουδιστές έδωσαν και το παρόν. Και το απελευθερωμένα κατά τα άλλα Άμστερνταμ, αλλά και πάλι η Miley Cyrus σόκαρε και νομίζω ότι μετά από αυτό... Ήταν η εμφάνιση που συζητήθηκε εκεί της Miley Cyrus. Σύσσωμοι γονείς, δεν ξέρω σε ποιο σύριαλ θα ξαναπαίξει, αν παίξει ξανά η Miley Cyrus, αλλά η επιστροφή είναι δύσκολη όπως είναι πάντα να ξέρεις. Εγώ
εδώ αποκτεύουμε ότι για να το κάνει όλο αυτό είναι, συμβαίνουν δύο πράγματα. Ένα είναι ότι θέλει να αποτινάξει αυτή την εικόνα που είχαν όλοι μέχρι πρώτη, ας πω, λίγα χρόνια της Χάνα Μοντάνα και να γίνει το κακό κορίτσι. Και η άλλη είναι ίσως γιατί ξέρει ότι πουλάει το να κάνει σε κεντρικές εμφανίσεις. Ναι, κεντρικές αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου πρέπει να επιλέξεις, ας πούμε, αν θες να είσαι το γλυκό συμπαθητικό κορίτσι που μπαίνει στο κάθε σπίτι Χάνα Μοντάνα ή αν θες να είσαι, ας πούμε, τύπου Ριάννα. Εντάξει, μια τέτοια στροφή φαίνεται να κάνει Μάιλι Σάιρους. Ακριβώς. Η οποία θέλει συνεχώς να γίνεται πρώτο θέμα στα μέσα και θα καταφέρνει. Κάποιοι βέβαια τώρα λένε και αρχίζουν και συγκρίνουν, τη Μάιλι Σάιρους με και άλλα κορίτσια που βλέπουμε την καριέρα τους, αν θέλει, στη τηλεοπτική, να ξεκινάει από τα παιδικά τους χρόνια, που έτσι με το πέρασμα του χρόνου είχαν διάφορες εξελίξεις και θετικές και αρνητικές. Ξέρεις, όταν έρχεσαι αντιμέτωπη με τη δημοσιότητα, με τόση δημοσιότητα. Και όχι μόνο δημοσιότητα, έτσι, και τα χρήματα που και βγάζεις, τα χρήματα και οι ψεύτικοι φίλοι, οι κακοθελητές, οι υποτιθέμενοι καλοθελητές, δηλαδή είναι πολλά. Όταν έρθει λοιπόν αντιμέτωπη με όλα αυτά σε μικρή ηλικία, πολλές φορές οι πιθανότητες το να ξεφύγεις είναι ασφαλώς πολύ μεγαλύτερες από το να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα σε πιο όρημη λιγάκι ηλικία. Η αλήθεια, αυτή η εμφάνιση παρά ήταν προχωρημένη, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μια στιλιστική εμφάνιση, προκλητική. Δεν ήταν μόνο. Έχουμε δει και εδώ στην εγχώρια σόμπις, ας πούμε, πιο περίδιες εμφανίσεις, ας πούμε. Ακριβώς. Ήταν η κίνηση που έκανε με το τσιγάρο που σχολιάστηκε. Όλο το σύνολο. Και σαφώς αρνητικά. Να πούμε ότι ο λόγος που ανέβηκε στη σκηνή, να πούμε για ποιο λόγο ήταν για να πάρει το βραβείο της για το νέο της βίντεο κλιπ Raking Ball, το πολύ κεντρικό βίντεο κλιπ που εμφανίζεται και γυμνή. Το μπορούν να το αναζητήσουν οι τηλεθεατές και όσοι μας ακούνε στο govastelet.gr να το δούνε με πολλές φωτογραφίες και να δούνε ποιο κατάφερε λοιπόν να πάρει το βραβείο χθες για το καλύτερο βίντεο κλιπ. Μάλιστα, πήρε και το καλύτερο βίντεο κλιπ η Miley Cyrus. Σε πάρα πολύ λίγο από τώρα, σε ένα λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τώρα ήδη να είναι στον αέρα. Έχουμε όλα τα βραβεία από τη χθεσινή βραδιά. Ωραία. Με φωτογραφικό υλικό. Ωραία, θα μπούμε να τα δούμε. Πάμε όμως τώρα σε μία άλλη στιλιστική επιλογή. Θα έλεγα πιο φυσιολογική. Έχει να κάνει με το λευκό πουκάμισο. Αυτό λοιπόν λένε οι experts, οι ειδικοί, οι στιλίστες, είναι το αγαπημένο κομμάτι των επωνύμων. Και να δούμε λοιπόν πώς το συνδυάζουνε. Το λευκό πουκάμισο είναι ένα από τα πιο κλασικά της κομμάτια που δεν πρέπει να λείπει από την καρδαρόπα μιας γυναίκας. Σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι. Και μάλιστα αποτελεί και το πιο φθηνό, αν θέλετε, αξεσουάρ και must have για όλα τα κορίτσια, μικρά και μεγάλα. Εμείς στο govastelet.gr σας δείχνουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από το πρωί μέχρι το βράδυ για να φορέσετε το λευκό σας πουκάμισο και να είστε πάντα κομψές. Πάρα πολλές φωτογραφίες από τις stars, δηλαδή τις επώνυμες κυρίες που θα μας δώσουν ιδέες. Miranda Kerr, Eva Mendes κτλ. Gwyneth Paltrow. Miranda Kerr. Είναι πάρα πολλές οι διάσημες κυρίες οι οποίες φορούν πρωί-βράδυ το λευκό πουκάμισο και τους βγάζει και τις βγάζει ασπροπρόσωπες και σε επίσημα events ακόμα. Βέβαια, και τώρα υπάρχουν και αυτά τα, πώς να τα πω τώρα, δεν είμαι και εγώ ειδικός, τα τύπου αντρικό πουκάμισο. Όταν που είναι ένα ανδρόγινο look. Ναι, όπως είναι αυτό που βλέπουμε, που είναι πολύ ρηχτό, πολύ αυτό που ταιριάζει ωραία με τζιν, απ' έξω από τζιν, καλύπτει και πολύ ωραία τέλειες λόγω του μήκους. Και μετά, ας πούμε, υπάρχουν και τα πιο στενά πουκάμισα που έχουν και ντεκολτέ και κουμπάκια, που είναι άλλωστε το πιο κλασικό, αλλά νομίζω ότι της μόδας πιο πολύ είναι αυτά τα τύπου αντρικό πουκάμισο. Από πέρυσι έχει αυτή η μόδα. Ναι, με ένα τοπάκι από μέσα, γιατί αυτά δεν φοριούνται και μόνα τους πλέον, φοριούνται και με κάποια τοπάκια από μέσα και τα λοιπά, για να έχουν έτσι ένα πιο loose fit. Πάντως, όπως και να το κάνεις, τόσο πουκάμισο είναι ένα ρούχο το Kim οποίο Kardashian μας βγάζει τη δύσκολη κατάσταση και τις δύσκολες μέρες. Τι θέλω να πω, ότι δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Φοράμε τόσο πουκάμισο και ένα τζιν και είμαστε πάντα στιλάτες. Και κάνουμε και τη διαφορά. Άμα ξέρουμε το συνδυάσουμε σωστά,
Ναι. Και σωστά θα μάθουμε μόνο να μπούμε στο govastlet.gr που έχουμε έτσι συμβουλές. Όλες τις επιλογές. Είδα και την... και την Kim Kardashian, τη συνονόματη, η οποία επέλεξε στενό πουκάμισο. Μου άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη εμφάνιση. Από όλες εγώ την ξεχωρίζω αυτή. Ναι, μου άρεσε πάρα ναι, πολύ. Ναι, όντως, σου πάει. Μοιάζεις εσύ λίγο. Α, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μοιάζω μόνο στο όνομα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο govastileto.gr. Εσείς να μπείτε για να δείτε και όλα τα βραβεία από τα ευρωπαϊκά MTV Awards και να δείτε και τις επιλογές, τις στιλιστικές που σας δίνουν οι ειδικοί μας πώς να συνδυάσετε το πουκάμισο και ίσως έτσι μπορεί να το ξαναγαπήσετε, γιατί το πουκάμισο έτσι τα τελευταία χρόνια, το κλασικό, το λευκό, μπορεί έτσι να μην το έχουμε εκτιμήσει ιδιαίτερα. Να λοιπόν η ευκαιρία. Πέρασε η ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Γεια σας. We'll be right back.